είμαστε όλοι άρρωστοι. Δεν ασχολείται κανείς. Άμα κάνετε μια βόλτα στο μάτι και ρωτήσετε 10 ανθρώπους, οι 7 θα σας πούν πάω σε ψυχολόγο, περνώ αντικαταθλιπτικά. Δύσκολα μπορεί να ξεχάσει κανείς την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Ανατολική Αττική στις 23 Ιουλίου του 2018. Ένα χρόνο μετά και το μάτι μετρά ακόμα τις πληγές του. Το News Bomb είναι σήμερα εδώ για να σας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή ένα χρόνο μετά. Απέναντί μου, στο σημείο αυτό, βρίσκεται το οικόπεδο της Φρίκης. Εδώ εκείνο το τραγικό απόγευμα, 26 συνάνθρωποι μας βρήκαν το θάνατο αγκαλιασμένοι. Δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν στη θάλασσα. Σήμερα τα πράγματα στο μάτι ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο μετά, λοιπόν, εδώ στο Λόφο Ζούγκλα είχαμε πολλές απώλειες και σε ανθρώπινες ζωές και σε μόνιμους κατοίκους. Ούτως ή άλλως οι μόνιμοι κατοίκοι στο μάτι είμαστε λίγοι και στο Λόφο Ζούγκλα περί το 10-15% από τις περίπου 1500 κατοικίες που βρίσκονται στο μάτι είναι μόνιμοι κάτοικοι. Εδώ στο Λόφο έχουμε μείνει η μισή. 7 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, παρότι από εδώ, από την Πανός, μέχρι και τις 26 του μηνός μαζεύτηκαν 12 σάκι, 12 πτώματα, τους τραβάγανε και από άλλα σημεία οι υπηρεσίες. 7 άνθρωποι ζούσαν εδώ τέλος πάντων και κάποιοι άλλοι δεν έχουν τα σπίτια, είναι ζωντανοί, οι οικογένειες είναι σώες, αλλά δεν υπάρχουν σπίτια, οπότε δεν είναι εδώ, είναι είτε στην κατασκήνωση είτε με επιδότηση ενοικίου. Δυστυχώς όλες οι ημερομηνίες που τέθηκαν μετά τη φωτιά, όσον αφορά την απομάκρυνση του αμιάντου κτλ, όσον αφορά τις κατεδαφίσεις, γιατί έχουμε τα κόκκινα σπίτια, αυτά που χαρακτηρίστηκαν κατεδαφιστέα και τα επισκευάσιμα, τα κίτρινα. Και οι κατεδαφίσεις έχουν πάει πολύ αργά. Καμία καταληκτική ημερομηνία, για να μην πολυλογώ, από όσες τέθηκαν με τους νόμους και τις αποφάσεις που ψηφίστηκαν τις πρώτες εβδομάδες και τους πρώτους μήνες μετά τη φωτιά, δεν τηρήθηκε. 31 Δεκεμβρίου του 2018 θα είχε ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του αμιάντου. Αυτή τη στιγμή είχε ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του αμιάντου από τα μισά σπίτια του ματιού. Τα άλλα μισά ξεκίνησε τώρα πάλι η σύμβαση. 31 Δεκεμβρίου του 2018 θα είχε ολοκληρωθεί η υλοτόμηση. Είναι το μόνο που μπορούμε να το θεωρήσουμε ολοκληρωμένο, γιατί έχει ολοκληρωθεί στο περίπου 90%. Από τα συνολικά 470 περίπου σπίτια που ήταν να κατεδαφιστούν, έχουν κατεδαφιστεί τα 60. Τελείωσε και αυτή η σύμβαση το Δεκέμβριο, πριν λίγες μέρες ξαναξεκίνησε. Δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχουν αρχίσει οι επόμενες κατεδαφίσεις ακόμα. Τι να πω από πλευράς Δήμου, σε αυτόν τον τόπο εδώ που κάηκαν και έλειωσαν άνθρωποι πάνω στους δρόμους, δεν έχει περάσει μια φορά ένα πιεστικό να κάνει έναν καθαρισμό. Μια φορά δεν έχει συμβεί αυτό. Φωνάζουμε τώρα και στον καινούριο Δήμαρχο εν ώψη και της επετείου εντός εισαγωγικών. Δυστυχώς και τις τελευταίες εβδομάδες δεν έγινε τίποτα. Πολλοί άνθρωποι ήλπιζαν αυτό το καλοκαίρι να ξεκινήσουν είτε την επισκευή είτε την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Αυτό δεν γίνεται και τώρα ανησυχούμε και σαν Επιτροπή τι θα γίνει ένα χρόνο μετά που θα τελειώσει η επιδότηση. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουν ξεκινήσει ακόμα τα σπίτια τους. Είναι γεγονός, όπως σας είπα, ότι είμαστε λίγοι οι μόνιμοι κάτοικοι. Πολλοί άνθρωποι φύγαν, είναι στα μόνιμα σπίτια τους και λόγω των ανθρώπινων απολειών δεν έχουν και κουράγιο να λέμε αλήθειες. Δηλαδή, ναι, μεν το κράτος δεν τήρησε καμία καταληκτική ημερομηνία. Από την άλλη, είμαστε ψυχοσωματικά όλοι άρρωστοι και δεν έχουν κουράγιο οι άνθρωποι να έρθουν στα εξοχικά τους να μαζέψουν τα καμένα. Πάρτε πλάνα από τη γειτονιά μου και θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι τόνοι από κλαδιά και διάφορα άλλα καμένα μέσα στις αυλές, κατεστραμμένες περιφράξεις. Δεν έχει και κουράγιο άλλος να έρθει να ασχοληθεί. Λόγια, πολύ πολύ ωραία λόγια μέχρι τα Χριστούγεννα. Εννοείται ότι όσα λέω τώρα αφορούν την προηγούμενη κυβέρνηση. Η παρτίδα με την τωρινή δεν έχει αρχίσει ακόμα. Ειδικά ο Υπουργός Υποδομών, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, η παρουσία του ήταν αντιληπτή εδώ.
Όμως δεν προχωράγαν τα πράγματα. Όπως και δεν προχωρήσανε και μετά τα Χριστούγεννα. Αν αντιστοιχίσουμε τους ρυθμούς με τους οποίους έχουν γίνει τα πράγματα μέχρι τώρα, θέλουμε άλλα 10 χρόνια για να έρθει μια κανονικότητα στην περιοχή. Και ίσως να λέω και λίγα. Το οικόπεδο με τα κλαδιά. 31 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωνόταν η απομάκρυνση των κλαδιών που συγκεντρώνουν στο οικόπεδο Αντωνίου λίγα μέτρα από εδώ. Πράγμα το οποίο και αυτό δεν έγινε. Συγκεντρώνονται και τα κλαδιά και θρηματίζονται. Προσωπικά εγώ πριν από 3 μήνες, επί 3 εβδομάδες νοτιάδες, αντιμετώπισα μια δύσπνοια, πήγα στο κέντρο υγείας χωρίς να πω τίποτα, μου λένε που μένεις εκεί, κοντά στο οικόπεδο. Λοιπόν είναι από αυτό. Ποιος ξέρει τι αναπνέουμε όταν φυσάει νοτιάς. Σαν επιτροπή και σε συνεργασία και με την κυρία Κροκίδη και τη συντονιστική του Βουτζά και του Κόκκινου Λιμανακίου, στείλαμε υπομνήματα. Το τελευταίο ήταν 5 Ιουλίου, ότι ζητάει σε συνεργασία και με εμάς, ζητάει η κυρία Κροκίδη από το Δημοκριτό να κάνουν μετρήσεις, να μας πούν τι αναπνέουμε, ανάλογα το πώς φυσάει. Μπήκε το αερολίν στη ζωή μας, επειδή δεν τηρούνται οι ημερομηνίες και τα όσα πρέπει να γίνουν. Τα κλαδιά είναι ακόμα εκεί, θρηματίζονται εκεί. Όταν φυσάει νοτιάς το αναπνέουμε εμείς, όταν φυσάει ανατολικός το αναπνέει ο Βουτζάς και ούτω καθεξής. Ένα μικρό παράδειγμα. Δηλαδή, κύριε Βαρβάρα, δεν έχει υπάρξει, ας πούμε, ένα κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας που να έρθει λίγο να πει τις συνθήκες, να... Κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας. Όχι. Όχι. Μου ακούγεται κινέζικο λίγο αυτό που λέτε, κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας. Χτες με πήρανε από μια σχολή του ΤΕΗ, λέει σχολή δημόσιας υγείας, κάνε μια έρευνα κάτι φοιτητές, με ρωτάγανε κάτι πράγματα του τύπου πώς θα αισθανόσασταν αν λείπατε τώρα πολύ καιρό από το σπίτι. Κάτι τα θεώρησα λίγο ανόητα και λέω συγγνώμη, δεν θέλω να απαντήσω. Ακριβώς γιατί δεν έχει έρθει ένα κλιμάκιο του Υπουργείου να δει πώς ζούμε και τι κάνουμε εδώ τόσο καιρό. Εγώ επέστρεψα εδώ στις 13 Οκτωβρίου επειδή η περιοχή ήταν πάρα πολύ επιβαρημένη από τα καμένα και οι γιατροί δηλαδή μου το συνέστησαν αυτό. Γιατί το σπίτι βέβαια αρχικά ήταν μη κατοικήσιμο, δεν υπήρχε ρεύμα κτλ. Αλλά κάποια στιγμή το πήρα απόφαση μετά από 3 μήνες και επέστρεψα μιας και μέσα δεν έχει καεί. Ολοσχερός. Από τα λίγα σπίτια εδώ στη ζούγκλα, το δικό μου και το από πίσω, που δεν είχαμε κεραμοσκεπές και τη γλιτώσαμε τα σπίτια. Και το ψυχοσωματικό κομμάτι, είμαστε όλοι άρρωστοι. Δεν ασχολείται κανείς. Άμα κάνετε μια βόλτα στο μάτι και ρωτήσετε 10 ανθρώπους, οι 7 θα σας πούν πάω σε ψυχολόγο, παίρνω αντικαταθλιπτικά. Και αυτό περνάει στα ψηλά. Έχει άλλαξε η ζωή μας, η καθημερινότητά μας 100% μέσα σε 2 ώρες. Και είμαστε και κατηγορούμενοι τώρα. Αφενός τον πρώτο καιρό πήγανε πρόστιμα και κλήθηκαν και κατέθεσαν οι άνθρωποι που υπάρχει πρόβλημα με μια περιοχή ρέμα. Οκ, δεκαετίες υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τα σπίτια αυτά είναι τακτοποιημένα με τον Τρίτς κτλ. Τέλος πάντων υπάρχει ένα πρόβλημα. Να μου πείτε λίγο για τα μέτρα ασφαλείας θέλω, δηλαδή αν αισθάνεστε ασφαλείς. Ναι. Γιατί ας πούμε εμείς περπατήσαμε και είδαμε ότι ας πούμε υπάρχουν τα δικαιώματα ακόμα, υπάρχουν, δηλαδή και όχι απλά στο οικόπεδο, δεν το σηκώθηκε ένα λιμανάκι, αλλά και ούτε περπατά. Κοιτάξτε να δείτε, ασφάλεια στην περιοχή. Δεν έχει τίποτα να καεί εδώ. Δεν θα ξανακαεί εδώ άμεσα για τα επόμενα χρόνια. Το απαράδεκτο είναι ότι φαίνεται να μην έγινε μάθημα αυτό το πάθημα σε κανέναν. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει έρθει κανείς να επισκευάσει τον γκρουνό που είναι μπροστά από το σπίτι μου και που δεν λειτουργήσε ποτέ. Μάθαμε μετά τη φωτιά ότι από τους 49 κρουνούς που βρίσκονται στο Δήμο Μαραθώνα, οι 29 δεν λειτουργούσαν. Υπάρχουν περιοχές με πράσινο αλλού στο Δήμο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει μια διαβεβαίωση. Δεν έχει αλλάξει καν ένα χρόνο μετά από αυτό. 50 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας να καούνε ζωντανοί 102 άνθρωποι γιατί κανείς δεν έκανε τη δουλειά του. Γιατί σε αυτό το κράτος εκείνη την ημέρα δεν λειτουργήσαν. 3 πράγματα εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λειτουργούν για να θεωρούμε ότι ζούμε σε ένα οργανωμένο κράτος. Η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο.
τρία νούμερα τηλεφωνικά, το 100, το 166 και το 191. Λοιπόν, αυτά δεν λειτουργούν σε αυτή τη χώρα και πρέπει να το ξέρουμε αυτό για να το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ένα χρόνο μετά από αυτή την καταστροφή δεν έχουν πάρθει μέτρα πολιτικής προστασίας. Περισσότερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αν δηλαδή πιάσει μια φωτιά στο Ζούμπερι, τα ίδια θα έχουμε. Δεν έχουν καθαριστεί πεύκα. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Δεν έχει λειτουργήσει το 112. Τώρα το ακούσαμε αυτό και με την ευκαιρία του έγινε στη Χαλκιδική. Δεν έχει γίνει τίποτα. Όλο ωραία λόγια. Αλλά από πλευράς τώρα φωτιάς, εντάξει, δεν φοβόμαστε. Μην κουρατευόμαστε. Εντάξει, τι να φοβηθείς τώρα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει δέντρο να κρυφτείς από κάτω. Για το οικόπεδο. Ναι. Που έχουν, δηλαδή, που είναι όλα αυτά εκεί συσσωρευμένα. Εσάς σαν συντονιστική επιτροπή, τι σας έχουν απαντήσει οι αρμόδιοι φορείς? Κοιτάξτε, μέχρι το Δεκέμβριο γνωρίζαμε ότι η συγκέντρωση και ο θρηματισμός των κλαδιών εκεί ήταν αρμοδιότητα του Δήμου Ραφίνας. Ο κύριος Μπουρνούς, εδώ και 1,5 μήνα που έχουμε ενοχλήσει με νέα υπομνήματα και ανακοινώσεις σε συνεργασία με τις δύο άλλες περιοχές που σας προανέφερα, λέει πλέον ότι είναι αρμοδιότητα του υποδομών και ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπως επίσης ο Δήμος Μαραθώνα. Επίσης ο κύριος Μπουρνούς είπε ότι πλέον κλαδιά που μαζεύονται από περιοχές που ανήκουν στο Δήμο Μαραθώνα δεν μπορούν να πηγαίνουν σε αυτό το οικόπεδο. Συγγνώμη. Ο Δήμος Μαραθώνα μας λέει δεν έχει που να πάει τα κλαδιά που μαζεύονται. Τέλος πάντων, τι καταλάβατε εσείς από αυτό που σας απάντησα στην ερώτησή σας? Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον και κανείς δεν ξέρει τίποτα για το τι πρέπει να γίνει για αυτά τα κλαδιά τα οποία αναπνέουμε. Καμένα είναι. Ο θρηματισμός απελευθερώνει άνθρακα. Παρ' όλα αυτά συσσωρεύονται ακόμα εκεί. Τελευταία ενημέρωση από τον κύριο Μπουρνούς. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου. Ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τελευταία ενημέρωση από το Δήμο Μαραθώνα. Δεν έχουμε που να τα πάμε, γι' αυτό δεν τα μαζεύουμε. Και βλέπετε τόνους κλαδιά παντού. Θέλω να πω κάτι με αφορμή την προσωπική μου υπόθεση που δεν είναι η μοναδική. Όπως σας είπα, αγόρασα ένα σπίτι πριν 7 χρόνια με νόμιμο τρόπο. Ο ιδιοκτήτης μου προσκόμισε ό,τι χαρτιά είχε. Αφαίρετο το σπίτι εκτός σχεδίου, okay, το νομιμοποιήσανε. Έχω τις αποδείξεις που πληρώνανε το 1978, το 1979. Το νομιμοποιήσανε το 1978 με τον 720 νόμο. Αν λοιπόν αυτή η πράξη, η αγοραπολισία ήταν παράνομη, γιατί τώρα έτσι φαίνεται? Γιατί το κράτος την επέτρεψε? Γιατί δεν έχει τα κότσια αυτό το κράτος να βάλει μια τελεία, να απαγορέψει σε όλη τη χώρα τις μεταβιβάσεις των αυθαιρέτων, να σταματήσει το χρόνο για μια πενταετία και να ξεκαθαρίσει τα θέματα? Αν σας δείξω το χάρτη βάση του οποίου ο ΤΑΕΦΚ, ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, εγκρίνει ή δεν εγκρίνει τις άδειες επισκευής στα σπίτια μας και δίνει ή δεν δίνει στεγαστική συνδρομή. Αν σας δείξω λοιπόν το χάρτη βάση του οποίου αποφαίνεται ο ΤΑΕΦΚ αν δικαιούμαστε ή όχι, θα δείτε ότι ο χαρακτηρισμός δάσος εδώ στη γειτονιά είναι σπίτι-σπίτι, οικόπεδο-οικόπεδο. Ένα οικόπεδο μπορεί να είναι το μισό δάσος, το άλλο μισό να μην είναι δάσος. Το δάσος δεν μπορεί να είναι ένα ψηφιδωτό. Ας σταματήσουν το χρόνο οι αρμόδιοι σε αυτή τη χώρα, ας πάρουν μια μεγάλη πολιτική απόφαση και να ξεκαθαρίσουν τι είναι δάσος, τι είναι ρέμα, τι είναι υγειαλός, να υποστούν τις συνέπειες όσοι παρανόμησαν και να τελειώσει μια για πάντα αυτό. Συνεχώς μπροστά μας θα το βρίσκουμε σε φυσικές καταστροφές αυτά τα θέματα και σε ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής, που είναι δεδομένα αυτά, τα ξέρουμε. Είναι εδώ πλέον. Αυτό θα ήθελα να πω προς τους πολιτικούς. Ας πάρουν το πολιτικό κόστος να ξεκαθαρίσουν αυτό το έσχος κάποια στιγμή, για τον οποίο δεν ευθυνόμαστε εμείς. Η ευθύνη είναι 3 γενιές πίσω, 100 χρόνια πίσω.